Σήμερα, αγαπητοί μου, έχουμε μία θλιβερή επέτειο. Την 29η Μαΐου 1453. Άρα γιατί θυμηθήκαμε ότι είναι πάρα πολύ σπουδαίο να έχουμε μία μνήμη ιστορική, μόλις και ανάγκη να το πει κανείς. Διότι εάν έχουμε αυτή την ιστορική μνήμη, τότε μπορούμε πάντοτε, έχοντας την βοηθών και διδάσκαλων, να αποφεύγουμε εκείνα τα οποία στο παρελθόν μας προξένησαν ζημιά, να πράττουμε όμως εκείνα τα οποία στο παρελθόν απεδείχθησαν σωστά. Έτσι, όπως αντιλαμβάνεστε, πάντοτε μία επέτειος, είτε χαρούμενη είτε θλιβερή, έχει πολλά να διδάξει. Αναρωτηθήκαμε γιατί χάσαμε το Βυζάντιο, διότι σαν και σήμερα το 1453 εάλλω η πόλης, κατελήχθη η πόλης, τη χάσαμε την πόλη, και η πόλης δεν ήταν απλώς μόνο η Κωνσταντινούπολης, ήταν απλώς η πρωτεύουσα του απεράντου εκείνου Βυζαντινού κράτους, το οποίο λίγο λίγο φαγώθηκε και έμεινε μόνο μία πόλης ως κράτος, μόνο μία πόλης, και αυτή η πόλης έπεσε αυτήν την ημερομηνία. Ρωτήσαμε λοιπόν για ποιο λόγο έπεσε το Βυζάντιο. Εάν κάναμε αυτήν την αυτοκριτική και την κάναμε πάντοτε μέσα στην ιστορία, αλήθεια δεν θα κινδυνεύαμε να υποστούμε και νέες αλώσεις, και μάλιστα αν θέλετε και από τους ιδίους εχθρούς. Αγαπητοί μου, εκείνο που έκανε το Βυζάντιο να πέσει ήταν η αμαρτία. Οι αμαρτίες ελαττώνουν φυλές, λέει η Αγία Γραφή, και η αμαρτία είναι εκείνη η οποία έκανε τους Ισραηλίτες να υφίστανται μες στην ιστορία πάρα πολλές περιπέτειες, με γίστη των οποίων ήτου η αιχμαλωσία στη Βαβυλώνα, και ακόμη ο χωρισμός του βασιλείου των σε δύο βασίλεια, στο βόρειο και στο νότιο βασίλειο. Και ο Θεός πάντοτε απειλούσε τιμωρίες, μία εκ των οποίων ήταν και η συρρήκνωση των συνόρων, των ορίων του εβραϊκού κράτους. Ώστε λοιπόν βλέπει κανένας ότι και η συρρήκνωση των συνόρων είναι τιμωρία. Ποιος θα φανταζόταν ότι αυτό το σχήμα πάντα θα υπάρχει και υπάρχει. Είναι ως εξής το σχήμα αυτό. Είμαι κοντά στο Θεό, είμαστε κοντά στο Θεό, έχουμε την προστασία Του. Κάποια φορά αρχίζομαι να μην τηρούμε τις εντολές Του. Τότε επέρχεται μία αποστασία. Έρχεται ο Θεός και τιμωρεί. Μετανοούμε και με τη μετανοία μας επανερχόμεθα. Και μας δικαιώνει πάλι ο Θεός. Και πάλι παρανομούμε, και αυτό διαρκώς επαναλαμβάνεται, αυτό το σχήμα όπως σας είπα, διαρκώς μέσα στην ιστορία. Ώστε τι είναι εκείνο που διορθώνει μία κατάσταση αποστασίας, τι άλλο, και συνεπώς με τη συνέπεια της τιμωρίας, τι άλλο παρά η μετάνοια. Γι' αυτό καλούμεθα σήμερα, αγαπητοί μου, να έχουμε μετάνοια. Όχι δια το περιστατικών του 1453, αλλά για σύγχρονα περιστατικά. Για ρωτήσατε, γιατί χάσαμε την Κύπρο, τη μισή Κύπρο του περίπου, γιατί προηγήθηκε τη εισβολή των εχθρών, τι προηγήθηκε, πολιτικών και εκκλησιαστικών όργιων. Είναι τόσο κοντά μας αυτά. Είναι μόλις 20 χρόνια πίσω.
Είναι τόσο κοντά μας που νομίζω αν κανείς έχει στοιχειώδη μνήμη και στοιχειώδη κρίση, μπορεί αυτά να τα αντιληφθεί. Αυτή τη στιγμή η πατρίδα μας, αντιλαμβάνεστε ότι κινδυνεύει. Ξέρετε πώς είναι εκείνοι οι οποίοι διαρκώς την απειλούν για συρρήκνωση των συνόρων της? Πώς θέλετε να σας το πω? Είναι γνωστά πράγματα. Προχθές πάλι υπόθηκε κάτι από Ανατολάς η Τουρκία, από Βορρά φανερός εχθρός στα Σκόπια. Να χάσουμε την Μακεδονία μας, ναι, γιατί έτσι θα γίνει, και την Θεσσαλονίκη μας. Μην κοιτάτε τους Βουλγάρους που λουφάζουν, επιτρέψατε μου τη λέξη, είναι εχθροί μας. Τους Αλβανούς το βλέπετε, τρέχουσα κρίσης υπάρχει. Οι Ιταλοί πίσω από τους Αλβανούς σίγουρα είναι αυτοί. Γι' αυτό το 1939 πέρασαν στην Αλβανία για να καταλάβουν την Ελλάδα. Το είδαμε το 1940, το είδαμε. Μεγάλη Παρασκευή μπήκαν στην Αλβανία οι Ιταλοί τότε με σκοπό να καταλάβουν την Ελλάδα. Η Κρήτη μας κινδυνεύει. Τα νησιά του Αιγαίου κινδυνεύουν. Τα Δωδεκάνησα το ίδιο. Γύρω γύρω έχουμε εχθρούς. Αποτέλεσμα τι θα είναι? Η συρρήκνωση των συνόρων μας. Έχουν κάνει και χάρτες οι εχθροί μας. Και ξέρετε που τοποθετούν τα όρια μας? Όχι τα τελευταία όρια που είχαμε, που ήταν εδώ η παραλία που είμαστε τώρα αυτή τη στιγμή, εδώ εις το Στόμιον, έως στους γόνους που υπάρχει ακόμη ένα φυλάκιον, τότε που ήταν τα σύνορα με τους Τούρκους, κάτω από τη Λαμία εις των Σπερχιών ποταμών. Ούτε ολόκληρη θα είναι δική μας η στερεά Ελλάδα. Τι μένει? Η Πελοπόννησος. Όλα τα άλλα τα χάνουμε. Μας αρέσει αυτό? Αγαπητοί, ιστά τη στιγμή να μετανοήσουμε. Να μετανοήσουμε ακριβώς για να μας λυπηθεί ο Θεός. Διότι αν προχωρήσουμε λίγο ακόμη, καμία προσευχή μας πια δεν θα είναι ωφέλιμη. Σημειώσατε? Σημειώσατε ότι έχουμε πολλές φορές γραμμένο, είναι και στον προφήτη Ιερεμία και στον Ιεζεκίλ, μη προσεύχεσαι, να λέει ο Θεός τον προφήτη, θα τους καταστρέψω. Υπάρχουν ανάλογες παραδόσεις για την Κωνσταντινούπολη. Μη προσεύχεσαι για την Κωνσταντινούπολη, θα παραδοθεί. Λοιπόν, έχουμε φοβερά προκαλέσει τη θεότητα, και μάλιστα την θεότητα του Ιησού Χριστού. Φοβερά έχουμε προκαλέσει, όχι μόνο με την απιστία μας, αλλά και με άλλες προκλήσεις κατά του Ιησού Χριστού. Πολύ φοβούμε ότι μήπως περάσαμε και τα όρια, το να μην είναι πλέον ανεκτή η μετανοιά μας. Ωστόσο οφείλουμε να μιλάμε για τη μετάνοια. Έτσι, τι θα πει μετάνοια? Μετάνοια θα πει να έχω χάσει το δρόμο μου και να γυρίζω πίσω, να σκέπτομαι ότι πού πάω από εδώ, εδώ δεν είναι ο δρόμος μου, να αρχίσω να σκέφτομαι διαφορετικά από ό,τι προηγουμένως, να αλλάξω γνώμη, να βλέπω αλλιώτικα τα πράγματα. Έκανα αμαρτίες, τώρα να σταματήσω και να μην κάνω αμαρτίες. Να ήμουν μακριά από το Θεό και τώρα να προσεγγίσω τον Θεό.
Να έχω λυπήσει το Θεό και τώρα να του δώσω χαρά. Όλα αυτά σημαίνουν μετά, βάζω παύλα, μία. Τι θα πει αυτό? Αλλάζω μυαλό. Αυτό θα πει μετάνοια. Αλλάζω μυαλό, αλλάζω νουν, αλλάζω σκέψη, αλλάζω τρόπο. Και βέβαια, ποιος άνθρωπος μπορεί να ισχυριστεί ότι ποτέ δεν ελείψε το Θεό και ποτέ δεν αμάρτησε? Όλοι μας, μηδενός εξαιρουμένου, έχουμε λυπήσει το Θεό. Αν έτσι έχουν τα πράγματα, τότε όλοι μας έχουμε ανάγκη από μετάνοια. Γι' αυτό εξάλλου και κεντρικό σημείο του κηρύγματος του Ιωάννου του Βαπτιστού ήταν αυτό: μετανοείτε, ίγκυ και γαρή βασιλεία των ουρανών. Και όταν ο Ιωάννης απεκεφαλίστη, ο Κύριος από το κήρυγμα του Ιωάννου ξεκίνησε και έλεγε και εκείνος ακριβώς το ίδιο: μετανοείτε, ίγκυ και γάρ η βασιλεία των ουρανών. Για προσέξτε, είπε ίγκυκεν. Γιατί ίγκυκεν? Δηλαδή έχει πλησιάσει, διότι απλούστατα η βασιλεία του Θεού ποια ήταν? Η παρουσία του ιδίου του Ιησού Χριστού. Διότι ο Ιησούς Χριστός είναι η βασιλεία του Θεού. Όπως ακριβώς δεν μπορούμε να χωρίσουμε τον ήλιο από την ακτινοβολία του, δεν μπορούμε να πούμε ότι εδώ είναι ο ήλιος και εδώ είναι η ακτινοβολία του. Όπου ο ήλιος, εκεί και η ακτινοβολία του. Όπου ο Χριστός, εκεί και η βασιλεία του. Συνεπώς, αφού ενυνθρώπισε ο Υιός του Θεού και ήρθε τόσο κοντά μας, σημαίνει όντως ότι η βασιλεία του Θεού ίγκυκεν, δηλαδή επλησίασε. Και ακόμη δεν είπε μετανοήσατε, αλλά είπε μετανοείτε, που σημαίνει ότι η μετάνοια δεν είναι παρά ένα διαρκές φαινόμενο. Δεν μπορώ να πω ότι μετανόησα και τελείωσα. Πρέπει πάντα να μετανοώ. Η μετάνοια δεν έχει ποτέ τέρμα. Όχι διότι ξανακάνω αμαρτίες, τουλάχιστον ελαφρές, αλλά και διότι είμαι στον χώρο μιας ενοχής και πρέπει διαρκώς να δείχνω αυτή την επιστροφή μου, αυτή τη μετάνοια, να έχω δηλαδή πνεύμα μετανοίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν ο Άγιος Σισώης, ένας μεγάλος ασχητής στην Αίγυπτο, πέθαινε, παρεκάλεσε τους γύρω του, τον είχαν περικυκλώσει οι μαθητέ του, και τους είπε: σας παρακαλώ, αφήσατε με λίγο μόνον για να βάλω αρχή μετανοίας. Να βάλω αρχή μετανοίας. Προσέξτε, αρχή μετανοίας. Και ενώ είπε τα λόγια αυτά, ύστερα από λίγα λεπτά απέθανε. Και έλαμψε το πρόσωπό του και γέμισε ευωδία ο χώρος που ήταν η παρουσία του, το λείψανό του. Κατάλαβαν όλοι ότι είχε σωθεί, ότι είχε δικαιωθεί, ότι είχε θεωθεί. Και όμως τι είπε? Αφήσατε με να βάλω ούτε λίγο ούτε πολύ αρχή μετανοίας. Αγαπητοί μου, αυτή η αρχή της μετανοίας πρέπει να χαρακτηρίζει και εμάς. Να είμεθα οι άνθρωποι της μετανοίας. Μάλιστα, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος την ονομάζει την μετάνοια με ρημνημένη και αληθώς ενεργή. Τι θα πει με ρημνημένη? Με το χι παρακειμένου που θα πει φροντισμένη. Φροντισμένη μετάνοια. Όχι τυχαία μετάνοια. Όχι απλώς ένα μετανοώ, αλλά μια φροντίδα να αλλάξει πραγματικά η ζωή μου, ο τρόπος μου, ο τρόπος του σκέπτεστε.
Και αληθώς ενεργεί, θα πει αληθινά, να ενεργεί, να είναι φανερή, να έχει καρπόν, όπως θα δούμε ευθύς παρακάτω. Αυτό σημαίνει ότι η μετάνοια δεν πρέπει να είναι μια υπόθεση μιας στιγμής. Να πω μετανόησα, κάποιας φοράς κατευθύνσεως της ζωής μας. Μια κατάσταση επιπολαία και σπασμωδική. Μετανοώ, βλέπω σεισμό, γίνεται κακό, κινδυνεύει η ζωή μου και λέγω μετανοώ. Αλλά μια υπόθεση αληθινή, ειλικρινής, φροντισμένη με καρπούς. Ναι, και οι καρποί της μετανοίας δίδουν την ταυτότητα ποιότητος της μετανοίας. Έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής, ποιήσατε ουν καρπούς αξίους της μετανοίας. Κάνετε λοιπόν, πραγματοποιήσατε λοιπόν καρπούς που να είναι άξιοι της μετανοίας. Ποιοι είναι αυτοί οι καρποί της μετανοίας? Ήμουν βλάσφημος, τώρα υμνώ και ευλογώ και δοξάζω τον Θεό. Όχι απλώς δεν είμαι βλάσφημος, αλλά προχωρώ να είμαι και εκείνος που ευλογεί το Θεό. Ήμουν πόρνος, τώρα είμαι εγκρατής. Και ακόμη λέγω και εις τους άλλους, ιδίως τα νέα παιδιά, να αποφύγουν την ανηθικότητα. Ήμουν μέθυσος και αγόμουνα και θερόμουνα κάτω από το ινόπνευμα. Τώρα όχι μόνο το σταματώ, αλλά άγομαι και φέρομαι από το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος, μη μεθύσκεστε ίνο εν το οποίο εστί ασωτεία. Αλλά τι, να πληρώνεστε, να γεμίζετε από Πνεύμα Άγιο και να μεθάτε από το Πνεύμα το Άγιο. Αυτή, για να μην μακρηγορώ, είναι η καρπή της μετανοίας. Τότε μπορώ να μιλάω για μια μετάνοια. Αλλιώτικα, αν έχω μια μετάνοια της γλώσσης, απλώς μετανοώ, γρήγορα θα τη χάσω, ίσως μέσα σε 24 ώρες. Γιατί ας φοβηθούμε και τούτο, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής στη συνέχεια, γιατί αν δεν αποφέρω καρπούς αξίους της μετανοίας, τότε κινδυνεύω. Τι, πανδένδρον, να λέει η αξίνη, παρά τας ρίζας των δένδρων κείται. Ο Μπαλτάς. Παν δένδρον, μη ποιούν καρπών καλών, εκόπτεται και εις πυρ βάλεται. Κόβεται κάθε δένδρο που δεν έχει καρπό καλό και εις πυρ βάλεται. Είναι η αιωνία κόλασης. Υπάρχουν μερικές χαρακτηριστικές διατυπώσεις για την μετάνοια από τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος, που έχει ειδική ομιλία περί μετανοίας. Σταχυολογώ 3-4 σημεία μόνο. Μετάνοια εστίν, ανάκλησης βαπτίσματος. Τι είναι μετάνοια? Να ανακαλέσεις το βαπτισμά σου, διότι εκεί συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες σου. Τώρα ξαναμάρτησες, με τη μετάνοια ανακαλείς το βάπτισμα. Γι' αυτό και λέγεται η μετάνοια και η εξομολόγηση, τι δεύτερον βάπτισμα. Μετάνοια εστί, συνθήκη προς Θεόν δευτέρου βίου. Τι είναι η μετάνοια? Η συμφωνία, η συνθήκη, η συμφωνία με το Θεό ότι θα αλλάξει η ζωή σου, θα κάνεις δεύτερον βίο, άλλο βίο, άλλη ζωή. Μετάνοια εστί, συνειδότος καθαρισμός. Τι είναι η μετάνοια? Να καθαρίσεις τη συνείδησή σου από τα νεκρά έργα. Μετάνοια εστί, θυγάτηρ ελπίδος και άρνησης ανελπιστίας. Είναι η κόρη της ελπίδος ότι μπορώ να σωθώ και η άρνησης της απελπισίας. Η μετάνοια, αγαπητοί, είναι ένας δρόμος με πτώσεις και αναστάσεις, με ήττες και με νίκες. Δεν είναι ομαλός ο δρόμος της μετανοίας. Μην το νομίσει κανείς ποτέ αυτό.
Γι' αυτό λέγει πάλι ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος: μη θαμβηθείς καθημέραν πίπτων, μην απορρίσεις, μην τρομάξεις. Εάν λέγει πέφτεις κάθε μέρα, φυσικά δεν θα κάνω χοντρά αμαρτήματα, δεν θα κάνω πορνείες κάθε μέρα, αλλά άλλα αμαρτήματα γλώσσης, ματιών, σκέψεων. Μη λοιπόν απορρίσεις όταν κάθε μέρα πέφτεις, μη δε αποπίδα, ούτε να πεις φεύγω, δεν μπορώ άλλο να κάνω, να αντέξω, και να μείνεις στην παλιά σου κατάσταση, αλλά στήθη ανδρείος, να σταθείς ως ανδρείος. Μην ξεχνάμε ότι η μετάνοια έχει ανάγκη της ανδρείας. Αν δεν υπάρξει η ανδρεία, ναι ναι η ανδρεία, παιδιά της οποίας είναι η υπομονή και η επιμονή, αν δεν έχουμε επιμονή και υπομονή και ανδρεία, δεν μπορούμε να φτάσουμε εις την μετάνοια. Και πάντως εδεστήσετε σου την υπομονή, οφυλάσσον σε άγγελος. Και οπωσδήποτε λέει, ο άγγελος που σε φυλάτει θα σεβαστεί την υπομονή σου όταν επιμένεις. Είναι μια μεγάλη αλήθεια ακόμα ότι δεν πρέπει κανείς να αφήνει τα τραύματα της αμαρτίας και των πτώσεων να χρονίζουν, γιατί τότε γίνονται αθεράπευτα. Τι είναι πάθος? Χρονίζουν σαν αμαρτία. Ποια είναι η διαφορά του πάθους από την αμαρτία? Αυτή είναι. Η αμαρτία είναι η διάπραξη του κακού. Όταν το κακό χρονίσει, γίνεται πάθος. Έχω πάθος χωρίς να έχω αμαρτία. Δηλαδή, να έχω το πάθος του θυμού χωρίς να υπάρχει κάποια αιτία ίσως, ή κάτι, μια μικρή αφορμή να είναι, και να θυμώνω, γιατί είναι πάθος. Έτσι, το πάθος και η αμαρτία διακρίνονται. Θα το πω ξανά. Τι είναι πάθος? Η χρονίζουσα αμαρτία. Συμπέρασμα: δεν πρέπει να αφήνουμε τις αμαρτίες να χρονίζουν, γιατί γίνονται πάθη. Λέγει πάλι ο Άγιος Ιωάννης: ως έτη νεαρών εστί και ζέων το τραύμα. Όταν είναι φρέσκο το τραύμα και ζεστό, ευίατον είναι πέφτυχε. Αυτό εύκολα θεραπεύεται. Τα γαρ χρόνια ως ημελημένα, αυτά που χρονίζουν και είναι παραμελημένα και χερσωμένα, δυσίατα εστί, αυτά δύσκολα θεραπεύονται. Και πολλού του κόπου και σιδήρου και ξηρίου, και πολύ είναι ο κόπος, και χρειάζεται η εγχείρηση και το ξηράφι και του εντάφθα πυρός προς ιατρία ενδεόμενα, και ο καυτηριασμός του εντάφθα πυρός και ο καυτηριασμός για να θεραπευτεί μία πληγή. Αν κάποιο αμάρτημα, αγαπητοί μου, επιμένει, μην απελπιζόμαστε, γιατί πολλά το χρόνο ανίατα, λέγει πάλι ο Άγιος Ιωάννης, παρά δε το Θεό πάντα δυνατά. Στο Θεό όμως είναι όλα δυνατά. Γατζώσου από τον Θεό, ενώσου με τον Θεό και θα σε βοηθήσει και εκείνο που σήμερα το βλέπεις να μην περνάει, να περνάει και να θεραπεύεται. Οι δαίμονες μας ρίπτουν σε απόγνωση μετά από την αμαρτία. Μην τους πιστέψουμε. Έρχεται πριν την αμαρτία και μας λέγει: δεν είναι σπουδαίο πράγμα, πράξε την αμαρτία. Όταν τη διαπράξουμε, πω πω, μένεις ασυγχώρητος. Όχι, θα αντιστρέψουμε τα πράγματα. Πριν από την αμαρτία θα λέμε: ο Θεός είναι φοβερός. Όταν όμως διαπράξουμε την αμαρτία, θα πούμε: ο Θεός είναι φιλάνθρωπος και θα με συγχωρήσει. Πώς μπορούμε να γνωρίζουμε, αγαπητοί, ότι έχουμε μετάνοια αληθινή? Είναι ένα ερώτημα πολύ χρήσιμο. Έχω μετάνοια? Αν ρωτήσω εσάς, έχετε μετάνοια? Σίγουρα
Δεν μπορούμε εύκολα να απαντήσουμε. Δεν είναι εύκολη η απάντηση. Θα σας δώσω όμως ένα στοιχείο. Το αναφέρει πάλι ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Όταν με βαθιά επίγνωση αισθανόμεθα ότι είμεθα αιώνιοι χρεώστε του Θεού, τότε έχω μετάνοια. Δηλαδή, να πως το λέει ο Άγιος Ιωάννης, σημείον της εν πτώμαση λύσεως, το διαπαντός χρεώστην εαυτόν λογίζεστε. Δηλαδή, εάν αισθάνομαι ευγνωμοσύνη στο Θεό, του ότι με απείλαξε από τις αμαρτίες μου και συγχωρήθηκα και συνεπώς έχω μετάνοια, γιατί μόνο τότε ο Θεός συγχωρεί όπου υπάρχει μετάνοια, τότε αυτό δείχνει ότι έχω μετάνοια. Όταν μετανοήσει ο άνθρωπος, έρχονται πολλές φορές δεινά, φτώχεια, αρρώστιες, αντίξωες καταστάσεις, διωγμή. Εάν πεις «Θεέ μου, τι σου έκανα, γιατί με βασανίζεις?» Ο Θεός δεν βασανίζει κανέναν και είναι βλασφημία αυτό. «Γιατί με βασανίζεις, τι σου έκανα?» Αν το πω αυτό, σίγουρα δεν έχω μετάνοια. Αν πω «Μόνον αυτά και χειρότερα μου πρέπουν, γιατί ποιος υπήρξα και στα λόγια και στις σκέψεις και στις πράξεις, ποιος υπήρξα?» Αν λοιπόν σκέπτομαι ποιος υπήρξα, δεν τις ανασχετώ για τυχόν πειρασμούς τους οποίους μπορώ να έχω και να υποφέρω. Αντίθετα θα λέγω «Σε ευχαριστώ, Κυρία, σε ευχαριστώ και άλλα και άλλα και περισσότερα. Ακόμη ποτέ μην πιστέψουμε στην τελειότητα». Λέει η Αγία Γραφή, η δικαιοσύνη ημών, δικαιοσύνη θα πει αρετή, ως ράκος αποκαθημένης. Έτσι λέγει ο Δαβίδ. Η δικαιοσύνη μας, λέει, η αρετή μας, η αγιότητά μας, είναι σαν το κουρέλι της εμήνου ροής της γυναικός. Ράκος, κουρέλι, αποκαθημένη αυτή που έχει την περίοδό της. Τέτοια, λέει, μοιάζει η αρετή μας και η αγιότητά μας. Τίποτα. Ποτέ μη λέμε φτάσαμε. Ξέρετε πώς είναι εκείνοι οι χριστιανοί που εξομολογήθηκαν μια φορά και κοινωνούν και νομίζουν ότι είναι φτασμένοι? Λάθος. Θα λέμε με ταπείνωση ότι σήμερα, τώρα, κάθε στιγμή βάζω αρχή μετανοίας, γιατί αισθάνομαι την αμαρτωλότητά μου. Τότε και μόνο τότε θα έχω αξιοποιήσει αυτό το μεγάλο μυστήριο της μετανοίας που μου έδωσε η αγάπη του Χριστού, και θα έχω καρπούς. Και τότε, αν 5-10 εάν ήσαν την εποχή των Σοδόμων, δεν θα κατεστρέφονται τα Σόδομα. 10 δίκαιοι, αλλά δεν ήσαν 10. Και αν είμαστε 50% εδώ στο χώρο μας, στην Ελλάδα μας, τότε ο Θεός για αυτούς, για το λεγόμενο λίμα, εψιλονγιώτα περισπομένη, λίμα, για αυτό το υπόλοιπο των πιστών, των εν διαρκή μετανία βρισκομένων, θα σώσει την πατρίδα μας. 29 Μαΐου 1453. Ασταθεί αυτή η μνήμη, τουλάχιστον μια αφετηρία να καταλάβουμε ότι πρέπει να έχουμε διαρκή τη μετάνοια και για τον εαυτό μας και για την πατρίδα.